Έχω έρθει εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διότι στο Δήμο Αμαρουσίου χθες που πήγα να μοιράσω προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, γιατί είμαι παραγωγός αλαντικών, έχω την αλαντοπία, την ελληνική αλαντοπία Παρθενών, βγάζω τα προϊόντα μου και λόγω του ότι δεν μπορώ να πουλήσω στα σούπερ μάρκετ λόγω πίστωσης, δεν έχω δηλαδή την οικονομική δυνατότητα να πιστώσω το σούπερ μάρκετ, πηγαίνω σε διάφορες δράσεις προκειμένου να πουλήσω τα προϊόντα μου χωρίς μεσάζοντες, σε τιμές παραγωγικές και να πάρω τα λεφτά μου να μπορέσω να επιβιώσει η επιχείρησή μου. Στο Δήμο Αμαρουσίου χθες λοιπόν ήρθε το Υπουργείο Ανάπτυξης και μας έκοψε 1.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί η δράση, οι άνθρωποι που είχαν κάνει τη δράση δεν είχαν πάρει άδεια από το Δήμο. Με αποτέλεσμα να κόψει σε όλους τους παραγωγούς 1.000 ευρώ πρόστιμο. Ήρθα λοιπόν εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης να παραπονεθώ και να τους πω, ρε παιδιά, εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε, δεν περιμένουμε εσάς να μας κόψετε και το κεφάλι. Βάζοντάς μας ένα χιλιάρικο πρόστιμο, μας κόβεις το κεφάλι. Λοιπόν, το κεφάλι που δεν έχουμε, το κεφάλι που μας έχετε αφαιρέσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, δεν νομίζω ότι εδώ μπορώ να βρω το δίκιο μου, διότι όλοι είναι ανευθυνοϋπεύθυνοι. Κανένας. Ο ένας φεύγει από τη μία πόρτα και μας παραπέμπει στον άλλον. Αυτό βλέπω. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχει και έρθει ο υπεύθυνος, ας πούμε, στο να μιλήσουμε, στο να μας αφαιρέσει το πρόστιμο. Αυτό είναι το ζητούμενο το δικό μας. Και εν πάση περιπτώσει όμως, να μας πούνε πώς μπορούμε εμείς να μην είμαστε παράνομοι, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε παράνομοι, διότι εγώ εδώ έχω όλα τα στοιχεία τα οποία ξέρω μέχρι σήμερα και ο νόμος μου λέει, έχω κόψει συγκεντρωτικά δελτία αποστολής, έχω ειδοποιήσει την εφορία και λέω ότι εγώ με την τάδε ταμιακή μου μηχανή πάω στο τάδε σημείο να πουλήσω τα προϊόντα μου, έλα να με ελέγξεις. Έχω διαμορφωμένο το χώρο που θα πουλήσω τα προϊόντα μου με ψήξεις και τα λοιπά, διότι τα προϊόντα μου είναι ευαλείωτα, ας πούμε. Θέλω να προστατέψω τον καταναλωτή. Εδώ είναι τα χαρτιά μου, εδώ είναι τα πιστοποιητικά μου. Δηλώνω ότι το μεταφορικό μέσο το οποίο θα έχω, δηλώνω τον αριθμό της ταμιακής μηχανής. Τι άλλο να κάνω. Η άδεια του παραγωγού που έχω στο εργοστάσιο είναι σε ισχύ και τα λοιπά, είναι πρόσφατα ανανεωμένη. Τι άλλο μπορώ να έχω. Και εν πάση περιπτώσει η κοινωνία σήμερα χρειάζεται κάτι. Τι χρειάζεται, ψωμί να φάει. Αυτό προσπαθώ να της δώσω κι εγώ. Αυτό το λιγοστό που μπορώ να έχω, ας πούμε. Αυτό κάποιοι θέλουν να το αφαιρέσουν. Μεγέντε χαρά τους. Εγώ δεν θα υποκύψω, δεν θα σκύψω το κεφάλι, ας πούμε. Το πρόστιμο δεν μπορώ να το πληρώσω. Δεν θα το πληρώσω γιατί δεν έχω τα λεφτά να το πληρώσω. Όποιος έχει τα λεφτά και μπορεί να με βοηθήσει να το πληρώσω, ας έρθει να μου δώσει λεφτά να το πληρώσω.